Ευχαριστήσω για την παρουσία σας, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, η καιρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου. Η κρίση αυτή είναι όμως πρωτίστως κρίση αξιών. Κρίση που δοκιμάζει τις δυνάμεις της χώρας, αλλά κυρίως αλλάζει τον ορίζοντα των εθνικών επιλογών. Από παντού ακούγεται η αγωνία για το μέλλον και η ανάγκη της αλλαγής και της ανανέωσης. Σε αυτή την πορεία επανίδρυσης, οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη-πολιτικής, την οποία εγγυάται η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν από εμάς τους νέους στην πολιτική να βάλει το εγώ πάνω από το εμείς. Στη σύγχρονη προοδευτική συμμασκία μεταρρυθμίσεων που προωθεί στη χώρα το Πασό, η πολιτική οφείλει, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος, να ξαναγίνει πεδίο πραγματικής και ουσιαστικής προσφοράς. Αυτό για μένα συνιστά ένα νέο πρότυπο που διαμορφώνει νέες συνθήκες και νέους όρους στην τραυματισμένη σήμερα σχέση μεταξύ πολιτείας και πολίτη, όπου δεν έχουν πια θέση οι χαμένες ευκαιρίες, τα μεγάλα λόγια, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν κουράσει και απογοητεύσει τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, το μοντέλο που στηρίξαμε τόσα χρόνια και κάποιοι σήμερα θέλουν να το διατηρήσουν, έχει χρεοκοπήσει. Ήταν ένα μοντέλο ψευδεπίγραφης ευδαιμονίας με δανεικά. Με υπερτροφικό κράτος, με δημόσιους υπαλλήλους 8 ταχυτήτων, όπου κάποιοι έπαιρναν μισθούς 6 και 7 χιλιάδες ευρώ και κάποιοι 600 και 700 ευρώ. Κάποιοι έβγαιναν σε σύνταξη στα 45 μέχρι 50 χρόνια και έπαιρναν εφάπα 150.000 ευρώ και κάποιοι άλλοι ψίχουλα στα 65. Υπήρξαν υπουργοί που ξέπαιρναν εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχα γενικοί γραμματείς, δήμαρχοι, νομάρχες, διευθυντές, τμηματάρχες, συνδικαλιστές, υπάλληλοι που ξέπαιρναν μερικά εκατομμύρια και άλλοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενοι ή τάχα επιχειρηματίες που δήλωναν 5-6 χιλιάδες ευρώ και διατηρούσαν βίλες, κότερα και πολυτελή αυτοκίνητα. Έτσι, το δημόσιο χρήμα χάθηκε στις μαύρες τρύπες των καταχραστών, των φοροκλεπτών, εισυγείαν των κορόιδων του λαού. Αυτό το μοντέλο χρεοκόπησε. Αυτό το μοντέλο εμείς οι νέοι άνθρωποι στην πολιτική δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε. Πρέπει να το ανατρέψουμε. Γιατί αυτό το μοντέλο μας οδήγησε στο μνημόνιο. Φίλες και φίλοι, η συμμετοχή στις εκλογές και η ψήφος μας δεν είναι εκτόνωση, δεν είναι χαβαλές, δεν είναι τιμωρία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η ψήφος μας είναι στάση ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στις ατομικές και συλλογικές μας ανάγκες και προοπτικές. Απέναντι στο μέλλον, τη νέα γενιά και τη χώρα. Δεν ήμουν πολιτικός καριέρας, ούτε διεκδικώ την ψήφο σας σαν τέτοιος. Δεν ήμουν ποτέ κρατικοδίαιτος ή καρεκλοκέντατος. Δεν έρχομαι σαν διάδοντας αστέρας που στα δύσκολα εξαφανίστηκε ή θα εξαφανιστεί, ούτε διαχειρίστηκα ποτέ από θέση ευθύνης της παραπάνω στρεβλώσης. Ζω μαζί σας κάθε μέρα και δίνω τον αγώνα μου. Ήμουν και παραμένω ενεργός πολίτης και απάντησα στο κάλεσμα του Πρόεδρου μας Βαγγέλη Βενιζέλου για συστράτευση στη μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας. Φίλες και φίλοι, όπως όλη η Ελλάδα, έτσι και η Πρέβεζα οδηγήθηκε στην ύφεση και στην κρίση. Η δεκαετία όμως του 21ου αιώνα είναι ενδεικτική της απουσίας στρατηγικής σπατάλης κόρων και κακοδιατήρησης.
Μετά τη ζεύξη του αρτίου και τη κατασκευή του νέου αεροδρομίου δεν υπήρχαν έργα στρατηγικής υποδομής, το τονίζω, στο νομό μας. Μετά την ίδρυση των ΤΕΗ και τη δημιουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων του δεν υπήρξε καμία άλλη πολιτική επέκτασης και ενίσχυσής τους. Η βιομηχανική περιοχή και το λιμάνι της Πρέβεζας βυθίστηκαν στην παρακμή. Μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας, ο νομός μας δυστυχώς δεν κατάφερε ακόμη μέχρι σήμερα να έχει ένα κάθετο άξονα. Έτσι, φτάσαμε στο εξής σημείο. Να θέλουμε από τα Γιάννενα μέχρι τη Θεσσαλονίκη 2 ώρες και για να φτάσουμε στα Γιάννενα να θέλουμε 1,5 ώρα. Η όρια οδός έχει σταματήσει και η Αμβρακία κατασκευάζεται μεν, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.